Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ιδρύεται Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του κ. Καραμαλάκη, και στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις 5 πόλεις, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ιωάννια και Λάρισα, και σε τοπικό επίπεδο και σε παγκρίτο επίπεδο, σε επίπεδο Ηρακλείου, αυτή η σημαντική εξέλιξη. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Νίκο Καλομύρη, είναι πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Καλομύρη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη? Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, τόσο και για μας αλλά όσο και για την κοινωνία. Επίσης, εγώ θέλω να αναφέρω ότι ήδη και μετά από πρωτοβουλία του κυρίου Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και σε συνεννόηση με τον κύριο Ταξίαρχο, έχει ήδη στελεχωθεί Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ναι. Με δύο άξιες συναδέλφες μας, το οποίο έχουν πάρα πολλές επιτυχίες. Οι συναδέλφες μας έχουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της βίας κατά των ανηλίκων, όσον αφορά και να διαχειριστούν διάφορα περιστατικά βίας, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση, η σεξουαλική πορνογραφία, βιασμοί, ασέλγες, αλλά και η παραβατικότητα των ίδιων των ανηλίκων. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι και για την αστυνομία που ιδρύεται ένα καινούριο γραφείο, το οποίο θα περιμένουμε και με νέα διαταγή του αρχηγού. Οπότε είχατε μεριμνήσει πριν τις σχετικές ανακοινώσεις σε επίπεδο Ηρακλείου, σωστά κύριε Καλομύρη, από ό,τι καταλαβαίνω? Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το γραφείο υπάρχει ήδη και θα εξακολουθεί να υπάρχει και όταν θα βγει και η καινούργια διαταγή. Ναι. Με ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο προσωπικό θα στελεχωθεί, πέραν των δύο ήδη άξιων συναδέλφων μας που υπηρετούν στο συγκεκριμένο γραφείο. Επίσης θα υπάρχει και ψυχολόγος. Φαντάζομαι, εκεί θέλω να καταλήξω, η στελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας δομής εντός ελληνικής αστυνομίας είναι βασική προϋπόθεση για να πετύχει το εγχείρημα. Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Και οι συναδέλφες που έχουμε στο γραφείο αυτό είναι πολύ εξειδικευμένες στο αντικείμενο, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, έχουν πάρα πολλές επιτυχίες. Αυτό όμως που θα αγκαλιάσει τον κόσμο είναι να αναδειχθεί αυτό το γραφείο, έτσι ώστε να μπορέσει είτε ο γονέας είτε εκείνος που έχει την επιμέλεια του παιδιού να μπορεί να έρθει στην αστυνομική, στο αστυνομικό μεγάλο γραφείο, συγγνώμη, για να μπορεί να καταγγείλει το Μάλιστα. περιστατικό βίας που έχει δεχτεί το παιδί του. Και αυτός είναι ο βασικός ρόλος. Σωστά. Να ανοίξετε τις πύλες, τις πόρτες σας, να έρθει η γονέα, σωστά, να καταγγείλει περιστατικά ή οποιοδήποτε, να καταγγείλει ένα περιστατικό που έχει πέσει στην αντίληψή του. Αυτό ακριβώς, γιατί όπως ξέρουμε, δυστυχώς ο κόσμος δεν μιλάει και πάρα πολύ και θέλουμε εμείς να τον αγκαλιάσουμε, να έρθει, όπως και σε περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, να το τονίσουμε και αυτό, γιατί η ενδοικογενειακή βία βαμαστίζει στις μέρες μας. Ναι. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να έρθει. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνουν και άλλα σεμινάρια, έτσι, και οι μερίδες στο αστυνομικό μέγαρο που αφορούν την καταπολέμηση της βίας των ανηλίκων, αλλά και ενδοικογενειακής βίας, το οποίο και η Ένωσή μας το στηρίζει πάρα πολύ αυτό και θα είμαστε δίπλα σε όλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτές τις μερίδες. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη στο προσεχές διάστημα αστυνομική να μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία, να ενημερώνουν και τους γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, όσον αφορά την κακοποίηση των ανηλίκων. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και βέβαια πολύ σημαντική εξέλιξη ότι το Ηράκλειο συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας κεντρικά του αρχηγείου. Σωστά, είναι μία από τις 5 πόλεις. Τι σωστά, σημαίνει σωστά, αυτό? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και αναβαθμίζεται η αστυνομική υπηρεσία του Ηρακλείου. Ναι. Αναβαθμίζονται οι αστυνομικοί σε καθημερινή βάση. Και αυτό που έπρεπε να γίνει, αλλά είχαμε προνοήσει ήδη εμείς, πάντα ο κύριος Διοικητής το δημιούργησε αυτό, να το αναφέρουμε αυτό, γιατί εκείνος είχε πάρει την πρωτοβουλία. Πιθανόν λόγω της υπηρεσίας θα είχε δει κάποια περιστατικά βίας κατά των ανηλίκων και αποφάσισε να δημιουργήσει εκείνο το γραφείο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για τη δράση του. Εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία και όχι απέναντι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να έρχεται σε εμάς, να καταγγείλει περιστατικά χωρίς φόβο, χωρίς ενδιασμούς,
για να μπορέσουμε κι εμείς να τα διευκαιρεώσουμε. Η αστυνομία ξέρει πολύ καλά, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Ας την εμπιστευτούμε που την εμπιστευόμαστε, τουλάχιστον βέβαια σε παγκρίτο επίπεδο. Κύριε Καλομήρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.